Σήμερα ολοκληρώνεται η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και νομίζουμε ότι αρκετά ζητήματα έγιναν ξεκάθαρα. Καταρχήν, με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια εξάλειψης όσων εμποδίων έχουν απομείνει για την ανάκαμψη, όπως λέει, της οικονομίας και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα σειρά έχει πάρει η συγχώνευση των εταιριών για να αντιμετωπιστεί ένα ακόμη διαρθρωτικό σε εισαγωγικά πρόβλημα της οικονομίας, δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το πρόβλημα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δυσκολεύει να είναι ανταγωνιστικές, να κερδίζουν νέες αγορές. Άλλωστε αυτό το ζήτημα ήταν και μια δέσμευση προς την Τρόικα και τώρα υλοποιείται. Πολλά έγιναν σε αυτή την κατεύθυνση, η πράξη όμως απέδειξε ότι δεν ήταν αρκετά. Δεν ήταν αρκετές οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν και με τα τρία μνημόνια 10 χρόνια τώρα. Παρά το ότι είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Για παράδειγμα, η ευελιξία της αγοράς εργασίας, η μείωση του άμεσου και έμεσου κόστους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται το εργατικό δυναμικό τους σύμφωνα με τις δικές τους λειτουργικές και οικονομικές ανάγκες. Και βέβαια, αυτά τα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, με το σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε, δεν πρόκειται να είναι και τα τελευταία. Άλλωστε, υπάρχουν μια σειρά νέα προαποφασισμένα μέτρα, αναδιαρθρώσεις, που πρέπει να υλοποιηθούν και εδώ θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν δεσμεύσεις και μέχρι το 2022 και μέχρι το 2060. Η ενίσχυση της δράσης του κεφαλαίου με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας του αποτελεί μόνιμο μέλημα και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξυγχρονίσει και να θεσμοθετήσει και νέα φορολογικά κίνητρα και μάλιστα μέσα στους επόμενους 2 μήνες να φέρει σχετικό νομοσχέδιο, ώστε να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, γιατί κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο στη σημερινή καπιταλιστική πραγματικότητα με την όξυνση του ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων. Και όπως όλοι γνωρίζουμε και από την πείρα μέχρι τώρα, δεν φτάνουν μόνο τα νομοσχέδια και οι νόμοι που τελικά ψηφίζεται όλοι μαζί. Χρειάζονται και φορολογικά κίνητρα. Οι επιχειρήσεις δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη. Περιμένουν ζεστό χρήμα από το κράτος τους, αυτό το αστικό κράτος. Και εσείς βεβαίως είστε σε ετοιμότητα και προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω ότι αυτή ακριβώς ήταν και η απέτηση του ΣΕΒ και των άλλων επιχειρηματικών φορέων στη συζήτηση στην Επιτροπή, την αντίστοιχη, με την ακρόαση των φορέων. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν και πολλά άλλα εκφράζουν κατά τη γνώμη μας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κεφαλαίου, υπηρετούν αυτόν ακριβώς το στόχο της ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, πάνω στον οποίον στόχο δηλαδή εργάζεται και η σημερινή κυβέρνηση νομοθετώντας όλα αυτά τα μέτρα που έχει νομοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Τώρα, λέτε όμως ότι τέτοια μέτρα, τέτοιες αναδιαρθρώσεις βελτιώνουν την αξιοπιστία της χώρας μας. Τη βελτιώνουν απέναντι σε ποιους? Απέναντι στις αγορές, το λέτε εσείς. Απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δανειστές. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του λαού. Άλλωστε, δεν σας ενδιαφέρει η αξιοπιστία απέναντι στο λαό. Αυτήν την έχετε χάσει από την πρώτη μέρα που βγήκατε στην κυβέρνηση. Σε άλλους θέλετε να είστε αξιόπιστοι. Όμως αυτή η πραγματικότητα δεν σας εμποδίζει να δίνετε και κούφιες υποσχέσεις προς το λαό για ολοκλήρωση δήθεν ενός σημαντικού έργου της κυβέρνησης με στόχο την αποκατάσταση των αδικιών, τη δίκαιη ανάπτυξη και άλλα τέτοια. Αυτά τα μέτρα που τώρα νομοθετείτε δεν είναι τίποτα άλλο από μέτρα που έχουν ξεμείνει από τα 3 μνημόνια για λογαριασμό του κεφαλαίου. Αυτά τώρα συνεχίζετε να νομοθετείτε. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες
θα δουν πολλά τα μάτια μας στην προσπάθεια της κυβέρνησης να θολώσει τον ταξικό χαρακτήρα ακριβώς αυτών των μέτρων που ψηφίζει και όλων των άλλων που έχει στα συρτάρια της, που σχεδιάζει. Την αντιμετώπιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών μέσω της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων θα τη βαφτίζεται προστασία της πρώτης κατοικίας. Με τη δίθεν ρύθμιση των χρεών της περίφημες 120 δόσεις, θα βάλετε τους πνιγμένους στα χρέη να περάσουν από το ταμείο, να κάνουν ρύθμιση, αλλά να μην μπορούν να την πληρώσουν μετά από 4-5 μήνες και να βγαίνουν από τη ρύθμιση και μετά να ακολουθούν και οι κατασχέσεις. Άλλωστε, αυτό έδειξαν και οι προηγούμενες ρυθμίσεις των 100 δόσεων κτλ. Που προϋπήρξαν. Καμιά προοδευτική τομή δεν υπάρχει σε όλα αυτά τα μέτρα. Ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει. Στο τευτέρι σας υπάρχουν μόνο γραμμένα μέτρα που υπαγορεύει το ίδιο το κεφάλαιο και τα συμφέροντά του. Μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η καθιέρωση του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Μέτρο που ευνοεί τους μεγάλους ομίλους μέσω της ενοποίησης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούν ευκολότερα να χτυπάνε και να παίρνουν έργα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υλοποίηση των αναδιαρθρώσεων που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και που συμφωνούν όλα τα άλλα κόμματα θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Όλοι, κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκεστε σταθερά στο πλευρό των επιχειρηματικών ομίλων και απέναντι στο λαό. Η στάση σας στο νομοσχέδιο που συζητάμε το αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, εκτός αν πάρουμε υπόψη μας αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να τον εφαρμόσουμε. Δηλαδή, στην πράξη να λέει φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς, γιατί είμαστε πιο ικανοί να εφαρμόσουμε αυτόν τον σωστό νόμο. Οι εργαζόμενοι και τα άλλα στρώματα έχουν τώρα λόγο. Θα πρέπει να εκφράσουν την αγανάκτησή τους απέναντι. Συνολικά απέναντι σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, να δυναμώσουν τον πόλο αντίστασης, της ελπίδας και της προοπτικής για το λαό. Να αποφασίσουν να δώσουν όθηση στη λαϊκή πάλι στο ίδιο το κίνημά τους. Να καταδικάσουν αυτή την πολιτική αλλά και τους πολιτικούς φορείς που την υλοποιούν σε όλες τις επερχόμενες εκλογές, τις εκλογές που έχουν μπροστά μας. Για να μπουν εμπόδια, να καθυστερήσουν μέτρα, να διεκδικηθούν επίγοντα μέτρα για τη λαϊκή οικογένεια, να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές με το λαό στην εξουσία για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Και δύο λόγια για την τροπολογία που έγινε και σχετική κουβέντα σήμερα στην Επιτροπή για την παραγωγή φαρμακευτικής κάναβης. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Συγγνώμη, μισό λεπτό τελειώνω κύριε. Διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Γιατί όταν συζητήθηκε και ο αντίστοιχος νόμος 4523 για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη μεταποίηση κτλ. Της φαρμακευτικής κάναβης, τότε είχαμε πει ότι αυτό το ζήτημα με τη φαρμακευτική κάναβη θα έπρεπε να λυθεί με κρατικό μονοπόλιο και να εξασφαλιστεί να παίρνουν το φάρμακο όσοι το έχουν ανάγκη δωρεάν. Η λογική της κυβέρνησης κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ανοίγει. Άσχετα, ναι. Και όλα. Σωστό. Τώρα, επειδή μιλάμε για τη φαρμακευτική κάναβη. Ανοίγει ένα νέο πεδίο κερδοφορίας και θέλει να στηρίξει ακριβώς αυτούς που την παράγουν. Στηρίζει τους εμπόρους του πόνου, διευκολύνοντάς τους με την κατάργηση εμποδίων να μπορούν να την καλλιεργούν τώρα με τη συγκεκριμένη τροπολογία και σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Και τι δεν έχετε πει για να περάσετε ακριβώς αυτήν σας τη λογική. Ακόμη και ως αντίδοτο στην ανεργία το φέρατε, ώστε να αντιμετωπίζεται δίθεν η καλλιέργεια, η επεξεργασία και η εξαγωγή φαρμακευτικής κάναβης. Και δεν αναφερόμαστε στη γενικότερη πολιτική της ναρκοκουλτούρας που προωθεί η κυβέρνηση. Εμείς αυτή την τροπολογία θα την καταψηφίσουμε, όπως βεβαίως έχουμε πει και σε προηγούμενες επιτροπές, καταψηφίζουμε στο σύνολό του και επί της αρχής και επί των άρθρων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τις μεταμορφώσεις των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.